Στη Λάρισα διοργανώνεται το τρίμερο 1η με 3 Οκτωβρίου το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτοπιών, στο οποίο προβλέπεται ότι θα συμμετάσχουν όλοι οι επαγγελματίες αρτοποιοί με φλέγοντα θέματα το νομοσχέδιο για το λεγόμενο άνοιγμα του επαγγελματός τους, το μνημόνιο και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και η κοστολόγηση των προϊόντων αρτοποιίας. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που έδωσε το μεσημέρι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, κ. Μιχάλης Μούσιος, πλαισιωμένος από μέλη της Ομοσπονδίας όπως τον πρώτο αντιπρόεδρο κ. Νεόφυτο Παπαδόπουλο, τον δεύτερο αντιπρόεδρο κ. Βασίλειο Ζιάκα, αλλά και τον πρόεδρο της Συντεχνίας Αρτοποιών Λάρισας κ. Φέδων Ζαμπούρα, τονίστηκε ανάγκη βιωσιμότητα του επαγγέλματό του σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, απαιτώντα την εξαίρεση του κλάδου του από το νομοσχέδιο για τα κλειστά επαγγέλματα, ενώ παρουσίασε και τα στοιχεία έρευνα που έδειξαν ότι το 90% των καταναλωτών εμπιστεύονται τον φούρνο τη γειτονιά του. Διαπιστώσαμε από αυτήν την έρευνα, και μάλιστα είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία που έχει διενεργεί τακτικά τέτοιε έρευνε και για μεγάλε εφημερίδε του κέντρου, αλλά και για φορεί, ότι και οι ίδιοι εξεπλάγησαν από τα ποσοστά, από την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον φούρνο της γειτονιάς. 90 έως 100% εμπιστεύονται το φούρνο της γειτονιάς. Για την ποιότητα των προϊόντων, για την ασφάλεια των προϊόντων και για την τιμή των προϊόντων. Το 76% των καταναλωτών έμειναν ικανοποιημένοι ή αρκετά ικανοποιημένοι από την τιμή του ψωμίου στην Ελλάδα. Το 18% λίγο ικανοποιημένοι και μόνο ένα 4% δεν είναι ικανοποιημένοι. Ο κύριος Μούσης επανέλαβε πως στην Ελλάδα το ψωμί πωλείται φθηνότερα κατά 30% από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ζήτησε τη στήριξη των μικρών βιοτεχνιών παρασκευής ψωμιού.